Για να μεταφερθούμε λίγο στον Σωτήρη του Σκουλού, διότι έχουμε ώρα να πληροφορηθούμε νέα από την πορεία του ΠΑΜΕ και από τη στασιμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τσιμισκή με την Εθνική Σαμίνη. Σωτήρη. Φίλιππε, στα σημεία λέμε τέλος μόλις. Όλα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό που εκτελήθηκε. Εδώ τα ενδιαφέροντα στοιχεία στις δύο πορείες γίνανε ταυτόχρονα. Φίλιππε, όταν λοιπόν πέρασε η πορεία των αυτών που αντιστοιχούν στα μεταλλεία Χαλκιδικής, ενώ η πλειοψηφία των διαδηλωτών στη συγκεκριμένη πορεία πέρασαν κανονικά προς τη Εθνική Αμήνη, μια ομάδα λίγων δεκάδων διαδηλωτών οι οποίοι κρατούσαν κόκκινο-μαύρες σημαίες έμειναν κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από την εμπεριστοφυλακή από την ομάδα περιφρούρησης του ΠΑΜΕ, ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση και ακουστήκαν κάποια συνθήματα κυρίως από τους διαδηλωτές με τις κοκκινόμαυρες σημαίες κατά του ΠΑΜΕ, όχι όμως ιδιαίτερα έντονα, δεν συνέβη το παραμικρό ευτυχώς. Οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ φόρουσαν συνθήματα υπέρ της δικής τους παράταξης, έμειναν όμως για περίπου 7-8 λεπτά σε πολύ κοντινή απόσταση. Βεβαίως είναι χρειάζεται να σου αναφέρω ότι οι δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν συνεχώς σε επιφυλακή σε πολύ κοντινή απόσταση, όχι όμως ανάμεσα στις δύο πορείες. Τελικώς όλα εξελίχθηκαν ομαλά, η συγκεκριμένη πορεία ανέβηκε την Εθνική Αμήνης και τώρα όπως βλέπεις και από την εικόνα μας ξεκίνησε και πάλι οι 7.000 περίπου διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κινούνται προς το Βελίδιο, θα στρίψουν από τη Χάνς.